Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες από μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία σχολιάστηκε ήδη από χθες ποικιλοτρόπως, αφορά στο αστυνομικό ρεπορτάζ και έχει ένα ειδικότερο, ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα, υπάλληλο της περιφέρειας, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παρενόχληση. Πρέπει να πούμε, να δούμε κάποια στοιχεία που αφορούν στον τρόπο που λειτουργούσε ο συγκεκριμένος άνδρας. Είχε δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook. Όπως αντιλαμβάνεστε, υποδιόταν άτομο νεότερης ηλικίας, δηλαδή ένα 15χρονο, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να αλλιεύσει ανήλικα αγόρια, κυρίως 13χρονα. Ο Γιάννης Σιδηρόπουλος έχει και τις λεπτομέρειες μεταξύ άλλων. Ας τις ακούσουμε από τον ίδιο, όπως ακριβώς τις ανήρτησε στο xanthipress.gr. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα μας, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό, καθώς είναι ένας άνθρωπος που κυκλοφορούσε ανάμεσά μας, στη δική μας περιοχή γενικότερα. Είναι υπάλληλος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το ΜΕΓΑ, που μετέδωσε την είδηση στο Δελτίο Ειδήσεων. Δεν διευκρινίζεται αν είναι υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας ή κάποιας περιφερειακής ενότητας, άρα μπορεί να είναι από οποιονδήποτε από τους 5 νομούς της περιφέρειας και ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook, στο οποίο υποδιόταν ένα 15χρονο παιδί και με το προφίλ αυτό επιχειρούσε να προσεγγίσει παιδιά τα οποία είτε κάναν γνωστή την ομοφιλοφιλία τους είτε την υποπτευόταν με στόχο να τα φέρει κοντά του και να συνευρεθούν σεξουαλικά. Αυτό το κατάφερε με ένα παιδί, με ένα ανήλικο παιδί, το οποίο δεν έκρυψε τις ομοφιλοποιητικές του στάσεις, ναι, ακριβώς την σεξουαλική του προτίμηση. Ήρθε σε επικοινωνία καταρχάς μέσω του Facebook και έτσι κατάφερε, δίνοντας πλαστές πληροφορίες για την ταυτότητά του και γενικότερα για το χαρακτήρα του, να το παρασύρει σε διαμέρισμα, να κλείσει ραντεβού μάλλον σε διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνευρεθούν σεξουαλικά. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εντόπισε τον 60χρονο αυτόν, ο οποίος προσπαθούσε να ψαρέψει, όπως λέμε στη γλώσσα του διαδικτύου, τον ανήλικο. Τον εντόπισε, τον συνέλαβε στο διαμέρισμά του, όπου βρέθηκαν και μια σειρά από σεξουαλικά βοηθήματα και προφανώς είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή που θα έχει και συνέχεια, καθώς ενδεχομένως να αποκαλυφθούν κατά την απολογία του και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις όπου επιχείρησε ή κατάφερε να αποπλανήσει ανήλικα. Γιάννη, διαβάζοντας προσεκτικά και την είδηση και από το xanthipress.gr, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι καταρχάς η αστυνομία ήρθε στα ίχνη του μετά από καταγγελίες που έγιναν από την πλευρά ενός ανήλικου αγοριού. Σωστά? Ακριβώς. Και αυτό που πάντα προσπαθεί να κάνει η αστυνομία, και αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης, είναι να βρει αναγκαίες, ικανές αποδείξεις πριν προχωρήσει στη σύλληψη ενός δράστη, έτσι ώστε η δικογραφία που θα σχηματιστεί στη συνέχεια να είναι επιβαρυντική για τις πράξεις του, δηλαδή να μπορέσει να τον ακολουθήσει και την κατάλληλη στιγμή να τον συλλάβει για να υπάρχουν τα στοιχεία που απαιτούνται και να μην μπορέσει στη συνέχεια στην δικαστική διερεύνηση να ξεφύγει. Νομίζω ότι έδρασε με επιτυχία σε αυτή την περίπτωση. Σαφώς. Και είναι η συνήθις διαδικασία αυτή κάποιος να υποδίεται έναν μικρότερο σε ηλικία προκειμένου να αποπλανήσει, να παρασύρει σε σεξουαλική συνέβρεση. Γιάννη, γιατί επιμένω και επιμένω και στο modus operandi του δράστη αφενός, στον τρόπο δράσης δηλαδή, στον τρόπο του επιχειρήν και αφετέρου και στον τρόπο που λειτουργεί η αστυνομία. Για δύο λόγους. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί αντίστοιχα κατασκεύασαν η αστυνομία, το αρμόδιο τμήμα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, σε ένα προφίλ ενός 13χρονου, με τον οποίο συνομιλούσε ο 60χρονος τόσο χρονικό διάστημα μέχρι να οριστικοποιηθεί, να κλειστεί το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Σωστά? Ακριβώς αυτό. Ακριβώς έτσι. Δύο ψευδή προφίλ φαίνεται ότι οδήγησαν σε αυτό το ραντεβού προκειμένου να
αποκαλυφθεί η δράση του συγκεκριμένου. Επίσης, στην κοινωνική διάσταση του ζητήματος και γιατί εμείς θέτουμε όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε και δημοσιογραφικά, θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι είναι πολύ σύνηθες πια και στη χώρα μας άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, άνδρες και γυναίκες, κυρίως άνδρες, να κατασκευάζουν ένα ψεύτικο προφίλ, να υποδύονται δηλαδή άνδρες μικρότερης ηλικίας και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο, όπως και εσύ αναγράφεις, να αλλιεύουν ανηλικά αγόρια. Και εδώ πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνο του κινδύνου. Και για τους όσους μας παρακολουθούν, αλλά κυρίως για τους γονείς τους, σωστά? Ναι, κυρίως απευθείας τα παιδιά, γιατί η νουθεσία δεν είναι πάντα η αποτελεσματική, σε αυτή την ηλικία και η πιο αποτελεσματική. Απλώς πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε άτομα τα οποία γνωρίζουμε από την πραγματική μας ζωή, καθώς είναι γνωστό ότι στο Facebook υπάρχουν και γενικότερα στα κοινωνικά δίκτυα μια σειρά από ψευδή προφίλ, ψεύτικα προφίλ, και όχι μόνο από ανθρώπους που διαθέτουν κάποιο είδους ανομαλία όπως αυτή, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και φυσιολογικοί και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να κατασκευάσει κάποιος ένα ψευδές προφίλ και να προσπαθεί να αποσπάσει μια σειρά από κρίσιμες πληροφορίες για αρκετούς ανθρώπους. Αυτό είναι το βασικότερο που πρέπει να γνωρίζει κανείς, και έτσι, και κυρίως αν διαθέτει την οξυδέρκεια, να αντιλαμβάνεται με ευκολία, γιατί είναι δυσκολία, αλλά είναι ευδιάκριτο πότε ένα προφίλ είναι ψευδές. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.